Η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος Κρήτης και μια δραματική ισοπαλία ήταν ο απολογισμός για τις μεικτές ομάδες της ΕΠΣΗ σήμερα στο στάδιο Πέτρος Βουζουνεράκης Ιερά Πέτρας, εκεί όπου αντιμετώπισαν τις ομάδες του Λασιθίου. Η μεικτή πέδο της ΕΠΣΗ επικράτησε άνετα 0-7 και κατέκτησε τον παγκρίτιο τίτλο για άλλη μια χρονιά. Ενώ η μεικτή νέων σε ένα παιχνίδι, θρίλερ, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 στα πρώτα λεπτά, αλλά στο φινάλε ισοφάρισε 3-3 και θα μπορούσε να κάνει και την πλήρη ανατροπή. Στο παιχνίδι των παιδών η ομάδα του Αντώνη Φραγκάκη ήταν καταιγιστική. Με απευθείας κόρνερ του Διβάνη στο 8 έγινε το 0-1. Ακολούθησε γκολ του Σαντορινέου στο 13 για το 0-2 και με άλλα δύο γρήγορα γκολ του Διβάνη που σημείωσε hat-trick, το σκορ ήταν ήδη στο 20 λεπτό 0-4, με το συγκρότημα του Ηρακλείου να εξασφαλίζει από πολύ νωρίς την νίκη. Μάλιστα αγωνίστηκαν και οι 18 παίκτες που ήταν στη διάθεση του προπονητή τους. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραραν ο Ντίσα στο 37ο λεπτό, ο Πακιουφάκης με πέναλτι στο 40 και ο Κακουλάκης στο 67ο λεπτό, διαμορφώνοντας τελικό 0-7. Στο άλλο μάτς, τα Χανιά επικράτησαν 4-0 του Ρεθύμνου και εξασφάλισαν τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στο 16 του Παλαινιού Πρωταθλήματος. Δραματική εξέλιξη είχε η αναμέτρηση της μεικτής νέων ΕΠΣΗ. Στο πρώτο ημίχρονο, ο δραστήριος επιθετικός Φωτιάδης του Λασιθίου εκμεταλλεύτηκε αμυντικά λάθη και με 2 γκολ στο 13ο και στο 20ο λεπτό έδωσε προβάδισμα 2-0 στους γηπεδούχους. Ενώ με ένα απίστευτο γκολ με σούτ από τη σέντρα, στο 30 ο Τρόκα έκανε το 3-0. Η αντεπίθεση για το Ηράκλειο ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ανδρουλάκη στο 44 να μειώνει με σούτ σε 3-1. Η ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού πίεζε συνεχώς και έχανε ευκαιρίες και στο 66 ήρθε μια κρίσιμη φάση. Το Ηράκλειο κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Βασιλάκη από τον τερματοφύλακα Πυριωτάκη, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Τσαμαντιώτης εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι και μείωσε 3-2 για να έρθει στο 80 και τελευταίο λεπτό η ισοφάριση 3-3 με κοντινό σούτ από τον Ηρακλή Βασιλάκη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το Λασίθι έμεινε με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Φαϊτάκη. Και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Βλαχάβας έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για να δώσει τη νίκη στην μεικτή ομάδα της ΕΠΣΗ.